Και αν μου τα έδινες, θα είχες έλλειμμα στο πορτοφόλι σου 100. Και λέω ναι, αλλά δεν στα έχω δώσει, άρα έχω 100 ενεργητικό. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, εμείς λέμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα. Ότι δεν σου χρωστάω 200, σου χρωστάω, ναι, 80. Για να έχω ένα. Λοιπόν, αναγνωρίζει ότι χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα, αλλά λέει ότι με αυτό το δεδομένο αυτή τη στιγμή έχουμε πλεόνασμα. Εμείς λέμε ότι για να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα βιώσιμο, το οποίο θέλουμε να το πετύχουμε, χρειάζεται άλλη πολιτική. Το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τεχνητό. Αυτό δεν είναι, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή είναι τεχνητό, με την έννοια ότι υπάρχουν τα χρέη προς το... Ναι, αλλά ξέρετε, δυστυχώς είμαστε εκτός χρόνου. Αλλά ναι, επειδή μπορεί σε 3-4 μήνες να είστε κυβέρνηση. Είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε. Όχι, ναι. Γι' αυτό θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ήσασταν λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ωραία, δεν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Εμείς αμέσως θα δημιουργήσουμε. Σε τρεις μήνες. Θα προλάβετε σε τρεις μήνες. Βεβαίως. Θα πάρουμε άμεσα μέτρα δικαιοσύνης και πάταξης της διαφθοράς. Δηλαδή. Προσέξτε την έκθεση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαφάνειας, ο κύριος Σούρλας. Έδειξε ότι με εύκολες τεχνικές μεθόδους που αφορούν τον ηλεκτρονικό έλεγχο οικονομικών διαδικασιών, δισεκατομμύρια θα εισέρεαν στο... Μα και ο κύριος Παπανδρέου το 9 αυτό έλεγε, ότι υπήρχαν βεβαιωμένες οφειλές 30 τόσα δις. Δεν βλέπετε τον τρόπο που φέρονται στη λίστα Λαγκάρτ και σε όλες τις άλλες λίστες, ότι είναι άλλα αυτά που λένε και άλλα αυτά που κάνουν, και ότι δεν επιθυμούν στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αλληλοδεσμευόμαστε ότι μία από τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως δεσμευόμαστε και έχω πάρα πολλά στοιχεία να σας πω. Με πολύ χαρά, κύριε Μιλιά. Να σας δείξω αναλυτικά πώς γίνεται αυτό. Και να έρθετε και στο στούντιο να τα πούμε πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Και εγώ. Γεια σας.